Σημαντικό βήμα στις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου. Υπεγράφει το μνημόνιο που βάζει φρένο στην Τουρκία. Ιωάννα Κολοβού. Άθλια στοχοποίηση βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δήλωση οικονόμου. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Ανδρέας Πάτσης. Άρση της βουλευτικής του ασυλίας ζήτα ο εισαγγελέας εφετών. Στη Βουλή διαβιβάζεται ο φάκελος. Με 4 κατά και 3 υπέρ δεν πέρασε η παράταση του ωραρίου της μουσικής στο τοπικό συμβούλιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τρίτης, είναι 22 του μηνός Νοεμβρίου και είμαστε μαζί στο Δελτίο Ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ξεκινάμε τώρα και για μία ώρα μαζί θα καταγράψουμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο, η υπόθεση των εξώσεων και πιο σωστά της διαδικασίας προς τα περίφημα κερδοσκοπικά φαν για αυτές τις υποθέσεις των ακινήτων σε εκείνους οι οποίοι οφείλουν στις τράπεζες. Έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας πολύ σωστής συζήτησης στην κοινωνία, αλλά και μιας έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και την κυβέρνηση. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, επισκέφθηκε την Ιωάννα Κολοβού, την δημοσιογράφο, τη συνταξιούχο δημοσιογράφο, το σπίτι της οποίας εχθές παραβιάστηκε, καθώς η ίδια όφιλε στην τράπεζα ένα ποσό περίπου 15.000 ευρώ από πιστωτικές κάρτες. Πάμε να δούμε περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ, γιατί έχει προκαλέσει και μια αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό έχει βάλει η βίαιη έξωση της Ιωάννας Κολοβού από την οικία της. Για την υπόθεση υπήρξε άμεση παρέμβαση από την αντιπολίτευση, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θέση πήρε ο Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος έκανε λόγο για άθλια στοχοποίηση της Ιωάννας Κολοβού που δείχνει το μέγεθος της κοινωνικής αναλγησίας και ταυτόχρονα υποκρισίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν εφαρμόζουν μόνο άθλιες πολιτικές που ξεσπιτώνουν τον κόσμο από την πρώτη κατοικία τους, αλλά δεν είναι ικανοί να επιδείξουν ούτε την ελάχιστη ευαισθησία απέναντι σε μια χαμήλο συνταξιούχο που βίωσε τον δρόμο να τη πάνε την πόρτα και να την πετούν βιαίως έξω από το σπίτι της, σημείωσε ο κύριος Ηλιόπουλος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν το θράσος να κάνουν και τους τιμητές, πρόσθεσε ο Νάσος Ηλιόπουλος για να συνεχίσει. Εκείνοι που ως Υπουργικό Συμβούλιο έχουν δάνεια 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνοι που ως κόμμα γροστούν 390 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα. Εκείνοι που έκαναν βουλευτή τον κύριο Πάτση που αγόραζε δάνεια στο 1/15 της αξίας τους για να κερδοσκοπεί και του έδιναν και 1 εκατομμύριο ευρώ απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που λέει λατείται από την εσχροκέρδεια και τους πάσης φύσεως πάτσιδες θα δώσει πολύ σύντομα στην κάλπη την απάντηση στην κυβέρνηση των κορακιών και στο κόμμα των πραγματικών Μπαταχτσίδων, σημείωσε καταληκτικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το πρωί της Τρίτης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την Ιωάννα Κολοβού στο σπίτι της μία ημέρα μετά την επιχείρηση βίαιης έξωσής της από την αστυνομία. Ο κύριος Τσίπρας συζήτησε με την κυρία Κολοβού για την τραγική εμπειρία της. «Κρατάς γερή άμυνα», της είπε, χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η πιο καλή πόρτα ασφαλείας είναι η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε το φόβο του ότι την ιστορία αυτή θα τη βλέπουμε πλέον διαρκώς εξαιτίας του πτωχευτικού νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη και υπογράμμισε ότι την περίοδο των μνημονίων παρά τις πιέσεις της Τρόικα υπήρχε προστασία της λαϊκής πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τότε πρόταση δυσπιστίας στον κύριο Σταϊκούρα και μας έλεγαν ότι είμαστε τρελοί. Τώρα έχουν αρχίσει να φαίνονται οι συνέπειες. Πειρά όμως εξαπέλυσε και το Μέρα 25. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Το σπάσιμο της πόρτας σου ξημερώματα, η εισβολή πάνωπλων αστυνομικών στο σπίτι σου, το να σε πετάνε με τη βία έξω από το σπίτι σου μη αφήνοντάς σε να πάρεις ούτε τα προσωπικά σου αντικείμενα με την αστυνομία σε ρόλο ιδιωτικού security των κερδοσκοπικών funds», αναφέρει μεταξύ άλλων το Μέρα 25 σε ανακοίνωσή του σε ό,τι αφορά την έξωση της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού.
Για στρατηγική τραπεζιμούλα Γκρέκα που δημιουργεί ένα τοξικό κλίμα, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου από το briefing που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη αναφερόμενο στο θέμα των υποκλοπών. Όπως υπογράμμισε, η αξιωματική αντιπολίτευση ξεκάθαρα επιδιώκει να συντηρήσει ένα ζήτημα στην επικαιρότητα με νουβέλες και ιστορίες ατεκμηρίωτες. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τις παθογένειες, έχει καταμερίσει τις πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχει ανοιχτή δικαστική διαδικασία για το ζήτημα. Την κυβέρνηση την ενδιαφέρει ουσία και όχι οι εντυπώσεις, όχι η εργαλειοποίηση που γίνεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε προσιλωμένοι σε μια πολιτική που δίνει διέξοδο στους πολίτες, τόνισε ο κύριος Οικονόμου. Επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφορικά με το θέμα της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού και την ένταση που προκλήθηκε έξω από το σπίτι της, το οποίο χάνει εξαιτίας πληστηριασμού. Ο κύριος Οικονόμου έκανε λόγο για τεραστίων διαστάσεων υποκρισία της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφού όπως είπε πληστηριασμοί γίνονταν και επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα τότε δόθηκε με νομοθετική παρέμβαση η δυνατότητα στα φαντς να διενεργούν πληστηριασμούς. Ο κύριος Οικονόμου επέριψε ευθύνες και στην κυρία Κολοβού για το σημείο που έχει φτάσει η υπόθεσή της, σημειώνοντας ότι δεν αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για τους δανειολήπτες. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ευαισθησία το θέμα. Είναι δυσάρεστο από κοινωνική διάσταση να χάνουν το σπίτι τους πολίτες από πληστηριασμό. Η κυβέρνηση φρόντισε να βελτιώσει την νομοθεσία για να μην χάνουν τα σπίτια τους οι πολίτες. Υπάρχουν δυνατότητες που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αξιοποιήθηκαν. Σε απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στην ερώτηση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρεται ότι δεν αξιοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητες από το δανειολήπτη όπως τις αξιοποιούν όλοι οι άλλοι πολίτες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, και σήμερα μία από τις ειδήσεις της ημέρας είναι η περίπτωση του ανεξάρτητου πια πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πάτση, του κυρίου Ανδρέα Πάτση, όπου η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του θα έλεγε κανείς ότι έχει δημιουργήσει και αποδομητικά χαρακτηριστικά για τη δυναμική του κυβερνώντος κόμματος. Ο εισαγγελέας Εφετών Χαράλαμπος Τζόνης, εισαγγελέας Αθηνών, ζητάει να υπάρξει άρση της βουλευτικής ασυλίας του εν λόγω βουλευτή, διότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν το πόθεν έσχες και θα ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη. Να έρθει η βουλευτική ασυλία του Ανδρέα Πάτση, ζητεί με αίτημά του προς τη Βουλή ο εισαγγελέας Εφετών Χαράλαμπος Τζόνης, προκειμένου να προχωρήσει σε άσκηση πλημεληματικής ποινικής δίωξης εις βάρος του για παραβάσεις που αφορούν στο πόθεν έσχες. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, η οποία, αν προχωρήσει σε άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου σήμερα βουλευτή, θα ανοίξει και τον δρόμο για την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του. Ειδικότερα, ο κύριος Τζόνης, αρμόδιος για θέματα πόθεν έσχες, προέβη στην αποστολή του αιτήματος αφού μελέτησε το φάκελο που του διαβίβασε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή για ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, αδίκημα που είναι σε βαθμό πλημελήματος. Υπενθυμίζουμε ότι ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης, ύστερα από τις καταγγελίες σε βάρος του για αγορά κόκκινων δανείων, διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι ενδιαφέρουσα η επόμενη είδηση, πραγματικά, καθώς σήμερα υπογράψαν οι Έλληνες Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας μνημόνια συνεργασίας και περαιτέρω κοινών δράσεων με το Αιγυπτιακό κράτος, με τους ομολόγους τους υπουργούς. Την ξεχωρίσαμε ως είδηση, οι κύριοι Παναγιωτόπουλος και Δένδιας βρέθηκαν στην Αίγυπτο και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στις δύο χώρες για θέματα έρευνας και διάσωσης που υπέγραψαν στο Κάιρο οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας με τους Αιγύπτιους ομολογούς τους.
Συγκεκριμένα, στη σύναψη της σχετικής συμφωνίας προχώρησαν η Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών Αιγύπτου Σαμέρ Σούκρι, ο Υπουργός Άμυνας Αιγύπτου Μοχάμεντ Τζάκι. Όπως αποκάλυψε στο Open η Γεωργία Καραντζιώτη, την 3η 22 Νοεμβρίου οι δύο πλευρές υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για την οριοθέτηση ζωνών δικαιοδοσίας Ελλάδας και Αιγύπτου και τη συνεργασία του για περιοχές έρευνας και διάσωσης. Οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών, θα αναλάβουν στη συνέχεια την υλοποίηση της συμφωνίας αλλά και τη διενέργεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στις συμφωνηθήσεις περιοχές δικαιοδοσίας τους με προσωπικό και μέσα. Αθήνα και Κάιρο επισφραγίζουν την αμοιβαία συνεργασία τους σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όταν κατάσταση ανάγκης το απαιτήσουν, θα έχουν την ευθύνη για ανάθεση καθηκόντων σε παραπλέοντα πλοία μέχρι κάποιο στρατιωτικό πλοίο, μιας εκ των δύο χωρών, φτάσει στο σημείο. Αν στην περιοχή ενός έκτακτου συμβάντος βρεθεί τουρκικό πλοίο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι υποχρεωμένο να παραμείνει στο σημείο. Όμως μπορεί να συμβάλλει στην επιχείρηση διάσωσης μόνο μετά από έγκριση της Ελλάδας ή της Αιγύπτου και κατόπιν των εντολών που θα του υποδειχθούν. Μέχρι στιγμής η Τουρκία αμφισβητούσε ξεκάθαρα την περιοχή της ελληνικής δικαιοδοσίας και δεν ενημέρωνε ποτέ το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης. Με τη νέα αυτή συμφωνία η Άγκυρα θα πάρει το μήνυμα ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα βγει μπροστά της ένα ελληνοαιγυπτιακό τείχος. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με τη νέα αυτή συμφωνία ακυρώνεται ξανά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και εκπέμπεται στην περιοχή μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός μαζί μας για να σχολιάσουμε και απόψε το βράδυ με τον Γιάννη τα δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Προφανώς αυτά τα θέματα που αποτελούν αυτό που ονομάσουμε εμείς στην αργό του επαγγέλματος θέματα αιχμής. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Θα έλεγα ότι η δημοσκόπηση χθες στη Σάρκο επιβεβαίωσε αυτές τις εκτιμήσεις που κάνουμε λίγο πολύ όλοι, ότι το κυβερνό κόμμα πλήττεται πια, αφού όλο και περισσότερες δυναμικές κοινωνικές ομάδες συνειδητοποιούν την υπόθεση των υποκλοπών, είτε νομίμων επί συνδέσεις, είτε παράνομων με το παράνομο λογισμικό. Δημιουργείται με λίγα λόγια μια ζωφερή κατάσταση γύρω από την κυβέρνηση και πια τα ποσοστά από μήνα σε μήνα μειώνονται. Σπύρο μου, έχει προβάδισμα αλλά μειώνονται. Έχει σάλκο για τον Α. Με τη Νέα Δημοκρατία να δείχνει συγκεκριμένη δημοσκόπηση ότι χάνει μια μονάδα από την προηγούμενη. Αυτή η μονάδα όμως δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΕΣΟΚ. Πάει στους αναποφάσεις τους. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με συσπήρωση 69% χάνει έως 8% προς το ΠΑΣΟΚ, 4% προς το ΜΕΡΑ25, 2% προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ και ένα 12% προς τους αναποφάσεις τους. Μια δεύτερη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Πολίτικα δείχνει το 12,7% των ερωτηθέντων πολιτών να δηλώνει ότι ψήφιζε ή επρόκειτο να ξαναψηφίσει την Δημοκρατία, αλλά λόγω των υποκλοπών θα ψηφίσει άλλο κόμμα. Ωστόσο, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί μόνο κατά 0,1%. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει 0,1%. Η δε διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ προσμετράται στο 6,9%. Μάλιστα, παίζει εκεί. Τι συνέπειες ή τι πολιτικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις. Πριν απ' όλα, στην κυβερνώσα παράταξη φουντώνουν οι φωνές που λένε στον Πρωθυπουργό «κάνε εκλογές εδώ και τώρα». Τις τελευταίες ώρες έχει πέσει το τραπέζι ακόμα και συγκεκριμένη ημερομηνία κήρυξη των εκλογών, προκήρυξη των εκλογών. Η 17η του μηνός Δεκεμβρίου, όταν είναι η πανηγυρική συνεδρίες της Βουλής, για την ψήφιση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2023. Μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός αντιστέκεται. Το πόσο θα μπορέσει να αντιστέκεται και μέχρι πότε ουδείς το γνωρίζει. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο τις φωνές και σε όλους τους τόνους, ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο, ούτως ώστε
να μπορεί να έχει την πρώτη διερευνητική εντολή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και το τρίτο κόμμα να μην μπορεί να πει όχι στην πρόσκλησή του για προοδευτική κυβέρνηση. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι το λογικό. Με αυτή την διαφορά 6,9 ή 7,2% που δίνουν οι δύο δημοσκοπήσεις, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να την καλύψει? Φέρω όμως παράδειγμα το σπίτι της συναδέλφου μας της Ιωάννας Κολόβου. Πήγε ο κύριος Τσίπρας εκεί, πολύ καλά έκαμε, έκλεψε την παράσταση και έπρεπε να πάει. Έχουμε την κυρία Αχτσιόλου, τομεάρχης εργασίας, και λέει θέλουμε πολιτική αλλαγή για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Άριστο ω σύνθημα. Έχουμε τον βουλευτή Λάρισα, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, να λέει νομοθετική ρύθμιση για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και να προστατευτεί η κοινωνία. Σε μια περίοδο που η οικονομία πάει την κατηφόρα. Όμως επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν οι πληστηριασμοί. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, έγιναν, έχουμε. Αλλά λιγότεροι και όχι πρώτης κατοικίας, επειδή υπήρχε. Έχουμε κοντή μνήμη, αλλά έχουμε κοντή μνήμη ως λαός. Ακριβώς. Αλλά θυμόμαστε και κρίνουμε και αξιολογούμε. Που υπόγραψε την διευθέτηση πώλησης κόκκινων δανείων. Ακριβώς. Αφού έχουμε αυτή την εμπειρία. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, το επαναλαμβάνω για μια εισέτη φορά. Συντάσεις, κύριε ΣΥΡΙΖΑ, ένα σαφές νομοθέτημα, το οποίο παρουσιάζει στη Βουλή και καλεί στα κόμματα να το ψηφίσουν. Γιάννη, για τώρα, προστασία Γιάννη, των αδυνάμων κοινωνικών ομάδων από τους πληστηριασμούς. Εκεί θα μετρήσεις, ναι. Ένα λεπτό σε παρακαλώ, και το Κινάλ Πασόκ, αν μπορεί να συμμαχίσει μαζί σου, και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Ένα και δύο, θα πεις ότι αν δεν το ψηφίσετε, που δεν θα περάσει γιατί δεν το ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, ξεμπροστιάζεις την κυβερνώσα παράταξη και έχει θενατού για να διεκδικήσει την ψήφο. Δεν διαφωνώ. Γιάννη, στην περίπτωση Πάτσι, ζητάει ο εισαγγελέας άρση της βουλευτικής ασυλίας για πλημελιματικού τύπου όμως πράξεις. Το θέμα, αγαπητέ μου φίλε, δεν είναι αν πάει για πλημέλημα, για κακούργημα. Εδώ το θέμα είναι ένα θέμα δημοκρατίας. Ο εισαγγελικός λειτουργός, αρμόδιος για θέματα πόθεν έσχες, αφού μελέτησε το φάκελο που του διαβίβασε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του κ. Πάτσι για ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες. Και το ερώτημα που αυτόματα γεννάται, πρωτογενές ερώτημα. Όσοι τον εσύ, κυρία Επιτροπή του Πόθεν Έσχες της Βουλής, έκανες? Πώς δεν βρήκες αυτές τις ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις Πόθεν Έσχες, όταν σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν βουλευτές, ορκωτοί λογιστές και ανώτατοι δικαστοί? Συμφωνεί. Εκεί είναι. Άρα, το κλειδί, Γιάννη. Λειτουργείς ελληματικά. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην τοπική ειδησιογραφία. Όπου στην τοπική ειδησιογραφία η υπόθεση του πυροσβεστικού σταθμού στη Νότια Κέρκυρα, δηλαδή στους Αργυράδες, έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας σκληρής κριτικής προς τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Κώστα Λέση. Ο κύριος Τόδος Γαλιατσάτος έχει τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα, ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων και επικεφαλής της παράταξης ανάσα. Ευθύνες στη Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας, επίσης όμως στην ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και του Αρμόδιου Υπουργείου και σε κάθε αρμόδια υπηρεσιακή αρχή, επέριψε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Θόδωρος Γαλιατσάτος, αναφερόμενος στην αναστολή λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αργυράδων, μιλώντας για εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη και υπογραμμίζοντας ότι οι προαναφερόμενοι φορείς είχαν την ευθύνη έγκαιρης εξαίρεσης κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων για την ομαλή λειτουργία του κλιμακίου. Του χώρου είναι γνωστός από το παρελθόν και είναι προφανές ότι δεν έγιναν από όσους είχαν την υποχρέωση, από όσους είχαν την ευθύνη, που αυτό βάζει μέσα και την Δημοτική Αρχή της Νότιας Κέρκυρας, βάζει μέσα και την ίδια την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και το αντίστοιχο Υπουργείο και εν πάση περιπτώσει όλες τις τοπικές και ευρύτερα τις αρχές που έχουν ευθύνη για τη λειτουργία της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να το αντιμετωπίσουν. Αυτό
που μοιάζει σαν εύκολη απόφαση από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Σώματος θα έπρεπε να έχει αποφευθεί. Και το ίδιο το Αρχείο του Πυροσβεστικού Σώματος θα έπρεπε να έχει φροντίσει το προηγούμενο διάστημα να δώσει λύσεις. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι μπορούμε οι τοπικές αρχές και η Περιφερειακή Αρχή προκειμένου μπορεί να βοηθήσει και η Δημοτική Αρχή γρήγορα να βρεθεί σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα λύση ούτως ώστε να επανέλθει να αποκατασταθεί η λειτουργία του κλιμακίου της πυροσβεστικής στην περιοχή. Κρίσιμο ζήτημα, δεν το συζητούμε. Δεν μπορεί δηλαδή η επόμενη περίοδος με τα μεγάλα δύσκολα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια περιοχή να βρει την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό εμείς ως παράταξη και το επόμενο διάστημα, εφόσον δούμε ότι δεν εξελίσσεται κάτι θετικό, θα αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι μια άσχημη είδηση, γιατί είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί. Με θύμα ένα ηλικιωμένο. Έγινε πολύ κοντά στην πόλη της Χέρκυρας, στη Μηλιά Κοινοπιαστών. Η Δώρα Σπρέα έχει το ρεπορτάζ. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 85χρονο σημειώθηκε γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα προς Τρίτη, όταν ο ηλικιωμένος που κινούταν με το αυτοκίνητό του στην επαρχιακή οδό Κέρκυρας Αγίου Μαρθαίου, κατευθυνόμενος από Καστελάνους προς Κέρκυρα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό εξετράπη της πορείας του και στην περιοχή της Μηλιάς Κοινοπιαστών προσέκρουσε σε σιδερένια περίφραξη. Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος μέσα σε μόλις 8 λεπτά, στη 1:20, όμως ήταν ήδη αργά για τον ηλικιωμένο οδηγό. Αυτά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές και ενώ βρισκόμαστε στο στάδιο της προανάκρισης την οποία διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χιλίων. Στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος περιλαμβάνονται η ολισθηρότητα του οδοστρώματος αλλά και η περίπτωση να προέκυψε κάποιο ευνηδιαστικό πρόβλημα υγείας στον 85χρονο οδηγό. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ηλικιωμένος οδηγός δεν έφερε εμφανή τραύματα από την πρόσκρουση παρότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής θα καθορίσει τα αίτια θανάτου που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Σήμερα, δεύτερη μέρα μετά τη γνωστοποίηση ότι παρατήθηκαν δύο ακόμη γιατροί στο νοσοκομείο, η μόνη αντίδραση η οποία έχουμε καταγράψει είναι εκείνη του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, βεβαίως μετά από δική μας ερώτηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το όλο θέμα έχει πάρει μια ιδιαίτερη διάσταση και παρά το γεγονός ότι η υπόσχεση του κυβερνητικού βουλευτή ήταν ότι σήμερα θα είχαμε και μια απάντηση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε απόλυτη σιωπή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Για μια πολύ δυσαρεστημένη αλλά αναμενόμενη εξέλιξη μίλησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κερκύρας Δημήτρης Καλούδης αναφερόμενος στις δύο νέες παραιτήσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Όπως τόνισε, είναι πολύ λογικό να παραιτούνται γιατροί όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα που απορρέουν από την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Πρόσθεσε ότι η παραίτηση των δύο ακτινολόγων οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας ή σε υπολειτουργία σημαντικών για τη λειτουργία του νοσοκομείου τμήματων, όπως του μαγνητικού, της μαστογραφίας, του τρίπλεξ και της μέτρησης οστικής πυκνότητας, ακόμη του υπέρηχου ή του αξονικού. Σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση και έθεσε πρώτων ευθυνών του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς, μετά την πρώτη παραίτηση, έγινε ένα ντόμινο παραίτησεων και άλλων συναδέλφων και για μένα πολύ λογικά. Γιατί ένα τμήμα δεν μπορεί να υπολειτουργεί και να επομίζονται οι εναπομείνοντες το έργο όλων. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο θα αναγκαστεί να κλείσει κάποια τμήματα τα οποία λειτουργούν στο ακτινολογικό. Και για να εξηγηθούμε, τα τμήματα που λειτουργούν στο ακτινολογικό είναι από τα πολύ βασικά της λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Γιατί αν παρουσιάσουμε το νοσοκομείο σε ένα οργανισμό, η καρδιά του είναι η παθολογική κλινική. Το κεφάλι του όμως είναι τα εργαστήρια. Αν κλείσει ο αξιονικός, αν κλείσει ο μαγνητικός, αν ελαττώσει τη λειτουργία του ακόμα, δεν είπα να κλείσουν τελείως, αν κλείσει η οστεοπόρωση, αν κλείσει η μαστογραφία, οι υπέρηχοι, ελαττώσουν πάρα πολύ τελείως. Δύο άτομα τα οποία μείναν ή τρία αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά για 7. Πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις. Μέχρι να βγει η παραίτηση των συναδέλφων, που περίπου από όσο ξέρω παίρνει γύρω στον 1,5 μήνα μέχρι να οριστικοποιηθεί η παραίτησή τους, θα πρέπει να βρεθούν από την ΥΠΕ και από το Υπουργείο λύσεις. Οι λύσεις είναι να έρθουν άλλοι ακτινολόγοι να αντικαταστήσουν αυτούς που παραιτήθηκαν. Προκήρυξη.
των θέσεων άμεσα, όλων των θέσεων των παραιτηθέντων, προκήρυξη της θέσης του επικουρικού, ο οποίος και αυτός τελειώνει 31 Δεκεμβρίου και από όσο ξέρω προσωπικά δεν θα ανανεώσει τη σύμβασή του σαν επικουρικός. Και ερχόμαστε στο επόμενο πρόβλημα, το οποίο επόμενο πρόβλημα είναι η έλλειψη ακτινοδιαγνωστών στην Ελλάδα. Είναι μια έλλειψη αυτής της ειδικότητας που δυστυχώς εμποδίζει την άμεση πλήρωση των θέσεων. Προβλέπω ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο νοσοκομείο με κλείσιμο κάποιων από τα τμήματα του τομέα του ακτινολογικού. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει θέμα και με τον γιατρό στην Ερίκουσα. Έτσι λοιπόν, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλου, Δημήτρης Μπιάνγκης, έχει καταθέσει ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Πάμε να δούμε ακριβώς τι ρωτάει. Το θέμα της κατεπίκουσας πλήρωσης της θέσης του αγροτικού γιατρού της Ερίκουσας επαναφέρει στη Βουλή με νέα ερώτησή του ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνγκης, την οποία συνυπογράφει και ο υπεύθυνος τομεάρχης υγείας του κόμματος Γιώργος Φραγκίδης. Οι βουλευτές, με την ερώτησή τους προς τους υπουργούς Υγείας, Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέτουν σειρά ερωτημάτων, καθώς εδώ και έναν περίπου μήνα το ακριτικό νησί των Διαποντίων παραμένει χωρίς ιατρό. Ο διαγωνισμός του Υπουργείου που τρέχει αναμένεται να ολοκληρωθεί το λιγότερο σε 1,5 μήνα και οι κάτοικοι της Ερίκουσας θα περάσουν το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας χωρίς ιατρική κάλυψη, αναφέρουν στην ερώτησή τους και συνεχίζουν. Ζητάμε από τα αρμόδια υπουργεία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίσουν για τα αυτονόητα για αυτούς τους κατοίκους που φιλούν θερμοπύλες στο ακριτικό νησί Ερίκουσας. Συγκεκριμένα, θέτουν τα παρακάτω ερωτήματα. Πρώτον, πώς σκοπεύετε να καλύψετε το σημαντικό κενό που υπάρχει στη θέση του αγροτικού ιατρού της Ερίκουσας, καθώς ήδη το νησί για σχεδόν ένα μήνα είναι χωρίς ιατρό και ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που τρέχει για την κάλυψη του κενού που έχει προκύψει. Δεύτερον, υπάρχει στα σχέδια των Υπουργείων σας η προοπτική της κάλυψης της θέσης για κάποιον στρατιωτικό ιατρό που θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού? Τρίτον, υπάρχει στα σχέδια του Υπουργείου Υγείας η προοπτική της θέσπισης ειδικών κυρώσεων ή ποινών σε όσους υποψηφίους δεν αποδέχονται τη θέση του αγροτικού γιατρού που αιτήθηκαν? Τέταρτον, υπάρχει στα σχέδια του Υπουργείου Υγείας η προοπτική της στελέχους των ιατρών αυτών των μικρών νησιών και ειδικά της Ερίκουσας με νοσηλευτικό προσωπικό που θα μπορούσε έλλειψη ιατρού να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους κατοίκους των ακριτικών νησιών σε τέτοιες περιπτώσεις? Και πέμπτον, υπάρχει στα σχέδια των Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η θεσμοθέτηση ειδικών κινητρών ειδικά για αυτές τις ακριτικές περιοχές της χώρας, ώστε η πολιτεία να μπορέσει να μετουσιώσει σε απτό έργο στην περίπτωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας τη ρήτρα νησιωτικότητας και το άρθρο 101 του Συντάγματος? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην υπόθεση των καταπαρέκκληση οικοπαίδων. 9 του μηνός λέει η προθεσμία και πάμε να δούμε την τελευταία εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη? Το ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα δοθεί μία, όχι ακριβώς παράδοση, μια διευκόλυνση στους έχοντες οικόπεδα εκτός σχεδίου για να τα δομήσουν με την κατάθεση κάποιων αιτήσεων και εγγράφων με δύο τρόπους. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Μεταλλινό. Πάμε να δούμε την θεώρηση την οποία καταθέτει ένας άνθρωπος που το γνωρίζει το αντικείμενο, εξορισμού. Με νομοθετική ρύθμιση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να περιορίσει τις αντιδράσεις στο ζήτημα των καταπαρέκκληση οικοδομήσιμων οικοπαίδων. Έτσι, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν κατορθώσει να έχουν πάρει οικοδομική άδεια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή έως τις 9 Δεκεμβρίου, θα μπορούν να υποβάλουν έως τότε αίτηση για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, η οποία θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τις μελέτες που προβλέπει ο νόμος. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, επίσης έως τις 9 Δεκεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση, χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης μπορεί να γίνει μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2023, καθώς έως τότε πρέπει να υποβληθεί έτοιμα για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης οικοδομικής άδειας. Η εξέλιξη αυτή δεν επιλύει το πρόβλημα, απλώς το μεταθέτει χρονικά, υποστηρίζει πάντως ο πρόεδρος του Τμήματος Κερκύρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Μεταλλινός, ενώ επανέλαβε τη θέση του ΤΕ για παράταση της προθεσμίας μέχρι να ισχύσουν τα τοπικά πολεοδομικά. Σίγουρα δεν επιλύει το πρόβλημα, απλώς μεταθέτει το πρόβλημα. Και το μεταθέτει το πρόβλημα, πάλι όσοι προλάβουν μέχρι 9-12 του να κάνουν μια αίτηση σε μια πλατφόρμα που θα ανοίξει το ΤΕ, μιλάμε για 15 μέρες εργάσιμες μέχρι τις 9-12 του, θα ανοίξει το ΤΕ, που θα το καταφέρει το ΤΕ, αλλά όχι αύριο, ίσως σε 2-3 μέρες, αφού ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση,
πόσοι θα προλάβουν και αν έχουν έτοιμα τοπογραφικά κτλ. Να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουν μια αίτηση για να κατοχυρώσουν μια παράταση μέχρι το Σεπτέμβρη. Σίγουρα δεν επιλύει το πρόβλημα. Η θέση μας εμάς του τεχνικού επιμελητηρίου ήταν μέχρι την ισχύ των τοπικών πολεοδομικών. Όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος, ο οποίος αναφέρει για μέχρι την ισχύ των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ή και όχι ανώτερα για 2 χρόνια, εμείς σαν ΤΕΕ Κέρκυρας από τότε, από το στάδιο της διαβούλευσης τον Οκτώβριο του 20, εκφράσαμε προβληματισμό εάν τα 2 χρόνια είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά, γιατί περιμένουμε να προκηρυχθεί για την Κέρκυρα αρχές του Γενάρη. Το θέμα είναι ότι έρχεται τώρα και η πολιτεία όταν του ζητάμε απαλύψτε τα 2 χρόνια και κρατήστε τα τοπικά πολεοδομικά. Έρχεται η ίδια η πολιτεία επίσημα να αναγνωρίσει ότι δεν θα γίνουν τα τοπικά πολεοδομικά. Ούτε σε 6 μήνες, ούτε σε 1 χρόνο, ούτε σε 2 χρόνια. Άρα λοιπόν μοιραία θα προκύψει κενό. Θα προκύψει κενό χρονικό άγνωστο. Εάν η πολιτεία ήξερε που έλεγε ότι εμείς θα τα κάνουμε γρήγορα και μέσα σε 2 χρόνια, μέσα σε 2,5, μέχρι σε 3, αν ήξερε η πολιτεία ότι αυτά θα μπορέσουν να γίνουν σε 1 χρόνο, θα επάλυφε απλώς τα 2 χρόνια και θα άφηνα το πυρηνικά πολεοδομικά. Άρα λοιπόν, πέρα από το άμεσο που έχει να κάνει με τις περιουσίες του κόσμου και τη δομήσιμη γη, προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο κενό στους οργανωμένους υποδοχής δόμησης. Δυστυχώς είναι μια ομολογία της πολιτείας ότι τοπικά πολεοδομικά δεν θα γίνουν ούτε σε 6 μήνες, ούτε σε 2 χρόνια. Εμείς ζητούσαμε η καταπαρέκκληση εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά και όλοι εκτός σχεδίου δόμησης, να καταργείται σταδιακά σε κάθε περιοχή που θα ολοκληρώνονται και θα εγκρίνονται τα τοπικά πολεοδομικά, ώστε να μην μείνει κενό, να μην υπάρξει στρέβλωση στην αγορά, να μην υπάρξει οικιστικό θέμα. Ξέρετε, στην Ελλάδα, παρόλο που εμείς είμαστε και σε μια περιοχή που είναι σχετικά και η γη και η στέγη ακριβή, υπολοιπόμεθα πολύ από τις τιμές της γης και της στέγης στην Ευρώπη. Παρόλο που βέβαια έχουμε πολύ χαμηλότερους μισθούς. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται ότι ενοχλεί σε άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη στην τιμή της βενζίνης. Πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε και εδώ να έχουμε τις δυσαιώρητες τιμές που ακούμε στο Λονδίνο, στην Ιταλία ή στη Γαλλία για τη στέγη. Και θα έχουμε και κατώτερους μισθούς. Να σου πω ότι ο κύριος Γιάννης Μεταλλινός θα είναι απόψε το βράδυ στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Με την Ρολέλα θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση μαζί του για ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπαίδων, οικοπαιδικών χώρων, οι οποίοι κατά παρέκκληση μπορούν να δομηθούν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον και το οποίο έχει να κάνει με επαφές του κυρίου Στέφανο Γκίκα, βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σήμερα μας ενημέρωσε ότι συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, τον κύριο Γιάτρο Μανολάκη, και με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Οι λόγοι της συνάντησης και το αποτέλεσμα της συνάντησης στο ρεπορτάζ. Με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα συναντήθηκε ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, με τον οποίο συζήτησαν την πρόταση τροπολογίας του βουλευτή για το ποτάμι της Μισογγής. Ο κύριος Γκίκας πρότεινε στον Υπουργό την ομοθέτηση της παραχώρησης κατά χρήση των λιμενικών υποδομών που κατασκευάστηκαν πριν από 20 και πλέον χρόνια στο ποτάμι της Μισογγής, καθώς σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτόν θα ρυθμιστεί ένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής επί σειρά ετών. Επιπλέον, ο βουλευτής έθεσε εκ νέου το αίτημα που έχουν διατυπώσει οι πρόεδροι των κοινοτήτων με περισσότερους από 300 μονίμους κατοίκους, να εκλέγεται ως πρόεδρος ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Ο κ. Πέτσα σημείωσε ότι το αίτημα θα εξεταστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, της οποίας η τοποθέτηση επί του ζητήματος έχει βαρύνουσα σημασία. Τέλος, ο Υπουργός ενημέρωσε τον κύριο Γκίκα ότι εκτός της χρηματοδότησης των 150.000 ευρώ για τη μελέτη και τη χάραξη του δρόμου που θα συνδέει την παράκαψη αυλιωτών με το νέο λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση ύψους 20.000 ευρώ για την επισκευή του πολιτιστικού κέντρου στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων.
Ο κύριος Γκίκας συναντήθηκε όμως και με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανολάκη. Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού στην Κέρκυρα τον περασμένο Αύγουστο. Ο κύριος Γιατρομανολάκης ενημέρωσε τον βουλευτή ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την εξολοκλήρου κατασκευή νέου θεάτρου στο Μόρεπο. Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ, ενώ φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Όσον αφορά στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κάτω Καρακιάνα, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και η επισκευή αναμόρφωση του κτηρίου θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Σε συνέχεια των συζητήσεων που έγιναν στην Κέρκυρα, ο Στέφανος Γκίκας κατέθεσε και επίσημα την πρόταση για τη θέσπιση τέλους πολιτισμού ως αυτόνομο φόρο σταθερής κλίμακας ή ως τμήμα του φόρου διαμονής που επιβάλλεται σε διαμένοντες σε ξενοδοχεία ή επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα αναημερήσια χρήση. Ο βουλευτής προτείνει τα εισπράχθεντα ποσά κάθε περιφερειακής ενότητας να αξιοποιούνται για τη συντήρηση μνημείων και την τακτική ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών φορέων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρό Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για τη χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης, επισκευής ή αξιοποίησης μνημείων που αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν σήμερα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πρόσθετης ενίσχυσης πολιτιστικών φορέων. Κυρίες και κύριοι, συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι το τοπικό συμβούλιο Κερκυραίων για την υπόθεση παράτασης του ωραρίου. Ξανά ο Σύλλογος των Καταστηματαρχών ζητάει παράταση έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Τελικά, με μια οριακή πλειοψηφία, 4-1-3, το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε να μην δοθεί αυτή η παράταση. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με οριακή πλειοψηφία και συγκεκριμένα με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά, το τοπικό συμβούλιο Κερκύρας αποφάσισε να εισηγηθεί τη διατήρηση του ωραρίου της μουσικής έως τις 10 το βράδυ, μη αποδεχόμενο το αίτημα των σωματείων των καταστηματαρχών να δοθεί παράταση. Στη συνεδρίαση, κατά την οποία επικράτησε έντονος διάλογος, ήταν παρόντες εκπρόσωποι της Ένωσης Εστίασης και του Νεοσύστατου Σωματείου Επαγγελματιών Διασκέδασης και Εστίασης, ενώ δεν παρευρέθησαν εκπρόσωποι των δύο συλλόγων μόνιμων κατοίκων Παλιάς Πόλης. Το τοπικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης ως εισήγηση τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αλέκος Αλαμάνος. Δεν υπήρξε μεγάλη ένταση, απλώς έγινε μια συζήτηση σε έντονο τόνο. Η απόφασή μας ήταν 4 κατά και 3 υπέρ του αιτήματος των συλλόγων. Δηλαδή αποφασίσατε να παραμείνει το ωράριο ως έχει μέχρι τις 10. Ναι, αποφασίσαμε το ωράριο να μείνει ως έχει. Εμείς γνωμοδοτήσαμε για αυτό το θέμα. Βέβαια να πούμε ότι ήταν μια οριακή πλειοψηφία. 4-3 είναι μια οριακή πλειοψηφία. Ναι, δεν είμαστε όλοι όπως είμαστε την περασμένη φορά. Ήταν δικαιολογημένοι απόντες οι 4 και μείναμε, ήταν οι 7. Όντως ήταν μια οριακή πλειοψηφία. Πώς αποδέχτηκαν την απόφασή σας οι δύο σύλλογοι? Δεν αντιδράσαν οι ανθρώποι, έτσι, γιατί εμείς γνωμοδότηση κάνουμε και το θέμα θα έρθει στην ποιότητα ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτοί θα πάρουν την απόφαση την οριστική. Εμείς γνωμοδότηση κάναμε και ήταν και πολύ φιλικοί μαζί μας. Να το τονίσω αυτό το πράγμα και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Την προηγούμενη συνεδρίαση υπήρξε ένας έντονος διάλογος που ήταν και οι δύο οι συλλόγοι εκεί και της Παλιάς Πόλης και των καταστηματαρχών. Σήμερα ήταν μόνο των καταστημάτων, ο σύλλογος της Παλιάς Πόλης δεν παραβρέθηκε. Το δεύτερο θέμα που είχατε σαν ημερήσια διάταξη δεν συζητήθηκε, το θέμα του κανονισμού καθαριότητας. Είναι ο κανονισμός της καθαριότητας, συζητήθηκε και έγινε δεκτός. Δεκτός ως η εισήγηση της υπηρεσίας? Ναι. Κυρίες και κύριοι, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση κάνει αύριο ο Σύλλογος των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κέρκυρας στο Εργατικό Κέντρο, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Θέμα είναι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών σε περιόδους κρίσης. Η ομιλήτρια η κυρία Μαρία Γάθου είναι ψυχολόγος και εκπαιδευτικός. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών σε περιόδους κρίσης είναι το θέμα ημερίδας, την οποία διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης στο Εργατικό Κέντρο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομιλήτρια είναι η ψυχολόγος εκπαιδευτικός Μαρία Αγάθου, η οποία μίλησε στο ΣΤΑΡΤ.
Ειδικά σε μια περίοδο που η λέξη της χρονιάς είναι η λέξη perma crisis, που σημαίνει μια συνεχής κρίση, πέρα από την πανδημία, πόλεμοι, όλο δυσκολίες, είναι πολύ δύσκολο όλες οι ομάδες να στέκονται στα πόδια τους και να είναι παραγωγικές και αποδοτικές στην εργασία τους. Επομένως, σκεφτόμαστε σε αυτήν την ομιλία να μιλήσουμε για όσα επιβαρύνουν τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινότητα και τους δημιουργούν στρες, όσα τους ενδυναμώνουν και δημιουργούν επαγγελματική ικανοποίηση, και ταυτόχρονα, χωρίς έτσι, αυτή την τοξική θετικότητα των ημερών ότι όλα είναι καλά και όλα είναι ωραία, με πολύ έτσι, ρεαλιστικές προτάσεις, να δούμε πώς μπορούμε εμείς που δουλεύουμε στην εκπαίδευση να στεκόμαστε στα πόδια μας και να είμαστε πιο αποδοτικοί, πιο χαρούμενοι, για να είναι και τα παιδάκια μας πιο χαρούμενα. Γιατί αν ο δάσκαλος δεν είναι καλά και δεν χαίρεται από την εργασία του και βιώνει πολύ έντονο στρες ή είναι στα πρόθυρα του burnout, της επαγγελματικής εξουθένωσης, τότε δεν θα μπορεί να είναι ένας καλός εκπαιδευτικός και για τα παιδιά. Άρα αυτό το περνάει, αν τα συναισθήματα είναι αρνητικά, αυτό περνάει και στα παιδιά. Εννοείται, γιατί και το έντονο στρες και πόσο μάλλον το άκρο που φτάνει η επαγγελματική εξουθένωση δημιουργεί καταστάσεις αποστασιοποίησης, μη συμμετοχής και σωματικά συμπτώματα και όλα αυτά που κάνουν τον δάσκαλο να μην είναι αποδοτικός. Αυτό το πετυχαίνει κανείς με προσωπική του, με προσωπικές παρεμβάσεις. Ναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να μιλήσουμε για τις κρατικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί είναι για να είσαι καλά στη δουλειά σου, σαφώς πρέπει να υπάρχουν να είναι στελεχωμένα σχολεία, να είναι κατάλληλα σχολεία, θα πούμε και για όλα αυτά, αλλά θα μιλήσουμε για το τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός ως άνθρωπος, ως συνάδελφος, ο ίδιος ο άνθρωπος για να μπορεί να τα βγάλει πέρα σε μια κοινωνία που περνάει δύσκολα. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση προγραμματίζεται για το απόγευμα της Τετάρτης. Τετάρτη, 6 ώρα στο εργατικό κέντρο. Περιμένουμε όλους τους αγαπημένους εκπαιδευτικούς του νομού που τους γνωρίζω μέσα σε όλα αυτά τα 20 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση και θέλω να είναι καλά. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Καιρός και διαφημίσεις, λίγη ώρα με την Ωρα Λέλα στο Υπάρχει Θέμα. Με έντονη βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα θα ξεκινήσει η μέρα αύριο, με τους ανέμους να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, με εξαίρεση την Νότια Κέρκυρα, που θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και βόρειο-ανατολικούς, που δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ. Όσον αναφορά για τη θερμοκρασία, λόγω χαμηλών βαρομετρικών στην περιοχή της Βόρειας Ιταλίας, στην Ελβετία, την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, που θα περιέχουν χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια, θα κινηθούν προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα να μεταφέρουν ψυχρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 9 βαθμούς Κελσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιοχές του νησιού, όπως χωριά και απομακρυσμένες περιοχές από τη θάλασσα, η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 6 βαθμούς Κελσίου. Αυτό συμβαίνει γιατί η θάλασσα έχει τη δυνατότητα να κρατάει υψηλότερη θερμοκρασία από τη στεριά που εύκολα παγώνει. Ο δείκτης μας δασκόνης θα είναι μηδαμινός, καθώς και η υγρασία θα αγγίξει το 74% λόγω και των βόρειων ανέμων.